Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Ανεπανάληπτο, νοστιμότατο, το καλύτερο. Τώρα. Τώρα, αν και εσύ θέλεις να γίνεις ένας από τους καλύτερους tattoo artists, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε σένα. Καλώς ορίσατε φίλοι μου σε μια καινούρια, την πρώτη εκπομπή, την πρώτη τρίλεπτη τρίτη του 2021. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι πάλι εδώ στην παρέα μας και για όσους είναι πρώτη φορά εδώ, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης και αυτή είναι η εκπομπή τρίλεπτη τρίτη. Είναι η μοναδική ίσως εκπομπή στο YouTube όπου δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και όλα αυτά φυσικά μέσα σε 3 λεπτά. Το οποίο φυσικά ποτέ δεν τηρούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Οπότε, αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ στο κανάλι, μην ξεχάσεις, κάνε μας ένα subscribe και πατώντας το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι φυσικά για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων για τον θόρυβο που ενδεχομένως να ακούγεται στο background. Η αγορά έχει ανοίξει όπως ξέρετε, τα στούντιο δερματοστηξίας παραμένουν κλειστά προς το παρόν, άγνωστο πότε θα ανοίξουμε. Οπότε θεώρησα ωραίο να κάνουμε ένα βιντεάκι, τώρα που έχουμε και τον χρόνο, να μιλήσουμε για 2-3 πραγματάκια που ενδιαφέρουν όλους εσάς, τους επίδοξους τατουέρ. Η αλήθεια είναι πως μέσα στην καραντίνα έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους θερμά. Ένα όμως συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο αρχίζει και γίνεται όλο και πιο έντονο, είναι το μοτίβο ερωτήσεων του στυλ «Μάθε μας πώς χτυπάνε τατουάζ», «Πόσο βαθιά πρέπει να μπαίνει βελόνα», τι άλλο, πού είναι το κινητό μου. Μερικές τέτοιες σχετικές ερωτήσεις, όπως μας έχει στείλει ο Σαμουράι. Χρήστο, μπορείς να κάνεις ένα βιντεάκι σχετικά με το πώς ένας καινούριος στο χώρο του τατού μπορεί να κυνηγήσει και να το κάνει σταθερό επάγγελμα. Πολύ καλή ερώτηση. Άλλη. Χρήστο, μπορείς να κάνεις περισσότερα βίντεο όσον αφορά συμβουλές σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι του τατουάζ. Άλλη ερώτηση. Χρήστο, μπράβο για τη δουλειά σου και συνέχισε να μας πληροφορείς και να μας ψυχαγωγείς. Ωστόσο, θα σου πρότεινα να κάνεις ένα βίντεο με συμβουλές και tips για τους καινούριους που θέλουν να ασχοληθούν. Άλλο. Όπως μας έστειλε ο Τζόρτζ, θέλω να ρωτήσω, μπορείς να καταφέρεις ομαλή σκίαση με μηχάνημα 4 mm stroke όπως θα γινόταν με 3,5 ή μικρότερο. Και άλλα τέτοια πολλά ερωτήματα. Και ενώ σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας, ξέρεις, είναι μερικές ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω. Σήμερα όμως θα σας εξηγήσω και τον λόγο που δεν μπορώ να κάνω τέτοια βιντεάκια, αλλά επειδή δεν θέλω να σας έχω παραπονεμένους, θα σας περιγράψω τους 3 βασικούς τρόπους που μπορεί να γίνει κάποιος tattoo artist. Τώρα, θέλω να μείνεις μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος αυτού του βίντεο θα σου δώσω και ένα πολύ ιδιαίτερο έξυπνο τρόπο που μπορείς να προσεγγίσεις εύκολα ένα tattoo studio. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα γνωστά 3 λεπτά τυπικά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Λοιπόν, να αρχίσω εξηγώντας τον λόγο ή τους λόγους που δεν κάνω σχετικά βιντεάκια εκμάθησης τατουάζ εδώ στο κανάλι στο YouTube. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατάλληλο για να δείξω τέτοια βιντεάκια. Να μάθω στον κόσμο δηλαδή πώς να χτυπάει τατουάζ. Ο δεύτερος όμως και πιο βασικός λόγος είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτό το κανάλι, ο βασικός άξονας ή η βασική θεωρία πίσω από το κανάλι είναι γιατί ήθελα πραγματικά να ενημερώσω τον κόσμο, αυτόν που θέλει να χτυπήσει τατουάζ πάνω του, ίσως για πρώτη φορά, να του δώσω κάποιες γενικές γνώσεις, να απαντήσω σε απορίες του, έτσι ώστε να διελευκάνει μερικά πράγματα στο μυαλό του και να μην κάνει κάποια πολύ γενικά βασικά λάθη. Με λυπεί πάρα πολύ όταν βλέπω κακοχτυπημένα τατουάζ πάνω στον κόσμο και από μέσα μου ξέρω ότι αυτά τα τατουάζ θα τους συνοδεύουν για μία ζωή. Καλά, δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση που ενδεχομένως να έχει κάποιος που θέλει να χτυπήσει ένα τατουάζ, όσο πιο αξιόπιστα γίνεται. Δυστυχώς όμως, πολλοί κόσμος εμπιστεύεται, ας το πούμε, τατουέρ, οι οποίοι έχουν αγοράσει ένα μηχανάκι από το ίντερνετ και δυστυχώς δεν κατέχουν αυτή την τέχνη για να την εκτελέσουν σωστά. Οπότε το πρώτο μέλημα είναι και θα παραμείνει να είναι ο πελάτης. Αυτός δηλαδή
που τον ενδιαφέρει να χτυπήσει ένα τατουάζ. Τώρα, επειδή σέβομαι πραγματικά την επιθυμία πολλών να μάθουν αυτή την τέχνη, τους ενδιαφέρει το τατουάζ και θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, σήμερα θα αφιερώσω το χρόνο αυτής της εκπομπής για να σου εξηγήσω μερικά πράγματα και να σου περιγράψω τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους γίνεται κάποιος τατουατζής. Γιατί όπως έχω περιγράψει και σε ένα παλαιότερο βίντεο που έχω κάνει, η λέξη tattoo artist αποτελείται από δύο λέξεις. Την λέξη tattooage και την λέξη artist. Τώρα, για να αρχίσω να σε βάζω λίγο-λίγο στο νόημα. Το να γίνει κάποιος tattoo artist είναι ένα σοβαρό επάγγελμα. Θέλει γνώσεις, θέλει εμπειρία, θέλει αφοσίωση. Δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να κάνει part-time, σαν χόμπι. Και αυτός που θέλει να μάθει αυτή την τέχνη θα πρέπει να έχει μια ζωγραφική ικανότητα. Να μπορεί δηλαδή να ζωγραφίζει καλά, ικανοποιητικά. Πρέπει να μπορεί να βάζει τη φαντασία του να λειτουργήσει και να βγάζει μοναδικά σχέδια. Το επάγγελμα του tattoo artist λειτουργεί ουσιαστικά σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το εικαστικό επίπεδο που έχει κάποιος και το δεύτερο είναι οι τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός τατουάζ. Τα τεχνικά ζητήματα δηλαδή. Μηχανάκια, βελόνες, υλικά, χρώματα, αποστηρωτικά, απολύμανση, η αποφυγή μεταδιδόμενων ασθενειών κτλ. Κτλ. Και επομένως όλοι εσείς που θέλετε να ξεκινήσετε με τα τατουάζ, να γνωρίζετε πως είναι ένα επάγγελμα το οποίο χρειάζεται πολύ χρόνο για να εξελιχθεί κάποιος. Δεν είναι πήρα ένα μηχανάκι, πήρα κάποιες βελόνες και θα χυστώ στο τάλιρο. Δεν λειτουργεί έτσι σε καμία περίπτωση. Πάμε όμως τώρα να δούμε τους τρεις τρόπους που μπορεί κάποιος να γίνει τατουέρ. Ο πρώτος τρόπος είναι να είναι αυτοδίδακτος. Να παρακολουθήσει μερικά βιντεάκια στο YouTube, να μπει σε κανένα φόρουμ να ζητήσει πληροφορίες, να αγοράσει ένα kit από το ίντερνετ, από το eBay και να αρχίσει να πειραματίζεται πάνω στους φίλους του, πραγματοποιώντας την τεχνική του τατουάζ σε ένα μη αποστηρωμένο και επαγγελματικό περιβάλλον. Επειδή το τατουάζ είναι μια μικροεπεμβατική διαδικασία, η οποία απαιτεί την διάτρηση του δέρματος, δημιουργούμε δηλαδή μικρές-μικρές μικροσκοπικές πληγές πάνω στο δέρμα. Υπάρχει ανταλλαγή υγρών, αίμα και ο κίνδυνος για μεταδιδόμενες ασθένειες, λοιμώξεις και μολύνσεις είναι αρκετά αυξημένος. Αυτές όμως είναι γνώσεις που δεν μπορείς να έχεις αν απλά βαράς στο σπίτι σου γνωρίζοντας 2-3 πράγματα που έχεις δει σε βιντεάκια. Okay, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία how to βιντεάκια. Και εγώ στην αρχή της καριέρας μου έτσι ξεκίνησα. Παρακολουθούσα μερικά βιντεάκια. Έβλεπα άλλους καλλιτέχνες. Έβλεπα timelapse βιντεάκια. Πώς προχωράει ένα τατουέρ. Την όλη διαδικασία ενός τατουάζ. Okay, αυτά για γενικές γνώσεις είναι super. Και σίγουρα προτείνω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τατουάζ να παρακολουθήσει τέτοια βιντεάκια στο YouTube. Ξέρω πως αυτό δεν είναι κάτι που αρέσει στους περισσότερους από εσάς που με παρακολουθείτε και θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το επάγγελμα. Ωστόσο, πραγματικά πίστεψέ με όταν σου λέω ότι θα ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα κάνοντας πειραματισμούς και προσπαθώντας να βρεις το ιδανικό μηχανάκι, βελόνα, χρώμα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις στα τατουάζ και θα σε πάρει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να μπορείς να κάνεις ένα τατουάζ πάνω σε κάποιον άλλον το οποίο να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Και κάτι άλλο, πίστεψέ με ότι χτυπώντας τατουάζ από το σπίτι σου, σε φίλους σου, σε γνωστούς σου, σίγουρα δεν θα μπορείς να αποκτήσεις μια καλή φήμη. Να ακολουθήσεις δηλαδή μια επαγγελματική διαδρομή σε αυτό το χώρο. Και έτσι παρόλο τον αρχικό ενθουσιασμό σου, θα δεις ότι τα χρήματα που θα αποκτήσεις κάνοντας το τατουάζ σαν χόμπι και δεν θα είναι αρκετά, αλλά και θα αρχίσουν να φθήνουν σιγά σιγά. Και αυτό γιατί λιγότερος και λιγότερος κόσμος θα αρχίσει να σε εμπιστεύεται. Πέρα από αυτό, θέλω να γνωρίζεις πως αν σκέφτεσαι έτσι, έχει θεσπιστεί ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, απλά μια προειδοποίηση να την γνωρίζεις, είναι ότι έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα πρόστιμα. Και δεν θα με εκπλήσει αν σε λίγο καιρό οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα δλούν πληροφορίες από το Instagram account σου ή από το Facebook για να ψαρέψουν αυτούς που βαράνε σε σπίτι. Επομένως, πρόσεχε το πάρα πολύ καλά. Τώρα, ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορείς να γίνεις ένας τατουέρ, και είμαι σίγουρος πως πολλοί έχετε σκεφτεί αυτόν τον τρόπο, είναι πηγαίνοντας σε κάποια σχολή. Έχω δει κατά καιρούς να διαφημίζονται πάρα πολλές τέτοιες σχολές τατουάζ στο διαδίκτυο και η προσωπική μου άποψη και αυτή πολλών συναδέλφων μου είναι ότι δυστυχώς αυτές οι σχολές
Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να σου αδειάσουν το πορτοφόλι με τα τσουκτερά δίδακτρά τους, αλλά παράλληλα δεν θα σε εφοδιάσουν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεν θα σε εξοπλίσουν με την τεχνική κατάρτιση που χρειάζεται, που είναι απαραίτητη για να δουλέψεις ως ένας επαγγελματίας tattoo artist. Ένας από τους βασικότερους λόγους που το λέω αυτό είναι ότι δυστυχώς δεν διδάσκονται από αξιόπιστους, καταξιωμένους καλλιτέχνες. Και να σου πω την αλήθεια, κανένα σοβαρό tattoo artist δεν θα πήγαινε να διδάξει σε αυτές τις σχολές. Μεταξύ μας τώρα. Επίσης, το πτυχίο που θα παραλάβεις από αυτές τις σχολές, να ξέρεις ότι δεν έχει καμία αξία στον πραγματικό κόσμο, πόσο μάλλον στα επαγγελματικά στούντιο δερματοστηξίας. Οπότε για να σου γλιτώσω λίγο χρόνο και αρκετά χρήματα, δεν θα σου πρότεινα καθόλου αυτόν τον τρόπο. Ο τρίτος, ο πιο δύσκολος και ο πιο σωστός όμως τρόπος, είναι με ένα tattoo apprenticeship. Τι είναι αυτό? Ο tattoo apprentice είναι αυτός που θα μάθει αυτή την τέχνη, αυτή την τεχνική, μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο, μέσα σε ένα tattoo studio. Βέβαια καθοδηγούμενος από έναν επαγγελματία tattoo artist, με χρόνια προϋπηρεσίας, με χρόνια εμπειρίας, γνώσεις, τις οποίες θα μεταφέρει στον εκπαιδευόμενο. Αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο μέντορας, είναι αυτός που θα σου μάθει όλα τα μυστικά, τα κόλπα και την σωστή τεχνική της δερματοστηξίας. Αλλά από την άλλη, θα μάθεις και πώς λειτουργεί επαγγελματικά ένας τέτοιος χώρος. Όπως προείπα όμως, αυτός είναι και ο πιο δύσκολος τρόπος, γιατί είναι ένα αρκετά κλειστό επάγγελμα. Και πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ λίγοι οι αξιόλογοι tattoo artists που θα δεχτούν να σου μάθουν τα κόλπα, τα μυστικά αυτής της τέχνης. Τώρα όμως για μπες λίγο στη δική τους θέση και σκέψου γιατί κάποιος να σου μάθει να βαράς και να χτυπάς τατουάζ. Ο μόνος λόγος που κάποιος θα δεχτεί να σου μεταφέρει και να σου μεταδώσει όλες τις γνώσεις του είναι γιατί πραγματικά βλέπει κάτι σε σένα, κάτι μοναδικό, βλέπει μια ζωγραφική ικανότητα, ένα ταλέντο. Άρα εκ των προτέρων θα πρέπει ήδη να έχεις επενδύσει πάρα πολύ στον εαυτό σου, στις ζωγραφικές σου ικανότητες, στο ταλέντο σου, στο σχέδιό σου, στο σκίτσο σου και σε όλο αυτό τον εικαστικό χαρακτήρα σου. Εγώ θα σου πρότεινα, μάζεψε τα καλύτερά σου σχέδια, ό,τι πιο δημιουργικό έχεις. Βάλ το μέσα σε ένα ντοσιέ με διαφάνειες και άρχισε να το δείχνεις από tattoo studio σε tattoo studio. Ζήτα να το δει κάποιος υπεύθυνος του στούντιο και άκουσε πολύ προσεκτικά όσα έχει να σου πει. Άκουσε την κριτική του, κράτα στο μυαλό σου αυτά που έχει να σου πει και φέρσου με σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Τώρα, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι πως πάνε, δείχνουν τη δουλειά τους, τρώνε πόρτα και μετά τα παρατάνε πολύ εύκολα. Ή αρχίζουν τις δικαιολογίες. Τα tattoo studio δεν δίνουν ευκαιρία στους νέους, κρατάνε το επάγγελμα κλειστό, δεν δέχονται νέους μέσα στο χώρο και να τους μάθουνε. Γενικά, αόριστες δικαιολογίες. Ναι, φυσικά, κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Έχει όμως υπομονή, επιμονή, στρώσε τον κόλο σου κάτω και κάνε ωραία σχέδια, εφάνταστα σχέδια, ξαναζωγράφισε τα, βελτίωσε την τεχνική σου και τη ζωγραφική σου και ξαναπάνε. Ξέρεις πόσες φορές χρειάστηκε να πάω και να ξαναπάω μέχρι κάποιο tattoo studio να με δεχτεί? Μέχρι να μπορέσω να μπω σε έναν επαγγελματικό χώρο, παρόλο που προερχόμουν από σχολή καλλιτεχνών? Μία ίσον καμία. Βελτιώσου και ξαναπήγαινε. Ανέπτυξε μία σχέση, δείξε ξανά τη δουλειά σου, συζήτα με τα άτομα. Όλα αυτά θα σε κάνουν καλύτερο καλλιτέχνη και θα δείξουν πόσο πολύ πραγματικά το θέλεις. Επομένως, αν θέλεις να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα, δείξε μία σοβαρότητα. Και αν έχεις όνειρα και βλέψεις, έχει υπομονή και ίσως λίγο περισσότερο θάρρος, δεν βλάπτει. Και να θυμάσαι πως τίποτα που αξίζει σε αυτή τη ζωή δεν είναι εύκολο, αλλά τίποτα δεν είναι και ακατόρθωτο. Να ρωτήσουμε όμως και την άποψη του συναδέλφου μου εδώ πέρα, του Χρήστου του Λιαγκούρη. Χρήστο, για πες μας λίγο. Αν κάποιος θέλει να μάθει αυτή την τέχνη σωστά, ο πιο σωστός και σύντομος τρόπος είναι να εστιάσει τη ζωγραφική. Και έτσι δεν θα έχεις πρόβλημα όταν αρχίσεις και μαθαίνεις την τεχνική του τατουάζ, το οποίο μπορεί να στη μάθει κάποιος σε ένα μαγαζί, σε ένα χώρο που τα άτομα έχουν εμπειρία, ώστε να μπορέσεις να αποφύγεις λάθη στους γνωστούς και φίλους που θα αρχίσεις να κάνεις πρακτική το τατουάζ. Εντάξει, στην αρχή δεν είναι όλα τέλεια, δύσκολα είναι. Κοίταξε, η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι παλιά ήταν πιο δύσκολο να αγοράσεις ένα σετ εξοπλισμού για το τατουάζ.
Οπότε ουσιαστικά έπρεπε, ήταν μονόδρομος να πας να δουλέψεις ένα μαγαζί. Τώρα που είναι εύκολο να αγοράσεις ένα set, απλά θα καταστρέψεις πολύ κόσμο μέχρι να μάθεις. Το οποίο δεν είναι καλό, ούτε για τον κόσμο ούτε για σένα. Αν κάποιος ζωγραφίζει καλά, μπορεί να φτιάξει ένα book, μια συλλογή από σχέδια και έτσι ξεκινάς. Αν είναι καλό, κάποιος θα σε πάρει, έστω για βοηθός. Δηλαδή, όλοι ξεκινάνε αυτό που λένε apprentice. Κοίταξε, ευκαιρίες δίνεις σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν κάτι στη ζωγραφική τους. Καλό είναι δηλαδή να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Δηλαδή, θες να κάνεις ρεαλιστικά, κάνε προσωπογραφίες. Κάντες με κάρβουνο, κάντες με μολύβι, κάντες όπως νομίζεις ότι πρέπει να γίνουν. Αν θες να κάνεις neo-traditional, να βάλεις χοντρά περιγράμματα, κάνε το ίδιο. Θες να κάνεις πολυνησιακά, θες να κάνεις γραμμικά, θες να κάνεις dotting, θες να κάνεις watercolors. Πρέπει να επικεντρωθείς εκεί. Άμα δηλαδή έρθεις για να ζητήσεις μια θέση βοηθού, δεν μπορείς το άλμπουμ σου να έχει 10 φωτογραφίες από το ένα, 10 από το άλλο, 10 από το άλλο, 10 από το άλλο, 10 από το άλλο. Εκτός αν είναι η περίπτωση του αιώνα, ας πούμε, και τα κάνει όλα ok. Από την εμπειρία μου, είναι καλό να επικεντρωθείς σε ένα στυλ. Να βάλεις όλο το βάρος σου, όλη την ενέργειά σου, ρε παιδί μου, και όλο το χρόνο σου σε ένα συγκεκριμένο στυλ και αυτό θα σε οδηγήσει πιο γρήγορα σε αυτό που θες. Τώρα, θέλω να σου δώσω λίγο μία έξυπνη συμβουλή που ίσως σου κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή και ίσως σε βάλει με το ένα πόδι μέσα σε ένα tattoo studio. Από τη στιγμή που σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και αυτό το επάγγελμα, εγώ θα σου πρότεινα να πάρεις την απόφαση και να βρεις ένα καλό tattoo studio και έναν καλό tattoo artist και να αποφασίσεις να χτυπήσεις ένα τατουάζ μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς και να δεις το περιβάλλον, να δεις πώς λειτουργούνε, να συζητήσεις μαζί του, να πάρεις κάποιες πληροφορίες και να αναπτύξετε μία σχέση με την οποία θα σου είναι πολύ πιο εύκολο να πεις ότι και εσύ θέλεις να ασχοληθείς με τατουάζ, να δειγματίσεις τη δουλειά σου, να δείξεις τα σχέδιά σου. Σκέψου το, στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Με αυτά και με αυτά νομίζω ότι ίσως πραγματοποιήσαμε την μεγαλύτερη τρίλεπτη τρίτη ever. Έτσι, για να μην σας έχω παραπονεμένους όλους εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαι εδώ. Θέλω όμως και εσείς να σεβαστείτε την επιθυμία μου να μην δίνω τεχνικές συμβουλές ως προς τα τατουάζ. Τώρα, αν σου αρέσει το περιεχόμενο των εκπομπών μας, κάνε μας ένα like, πάντα το γουστάρουμε και πάντα μας κάνει να νιώθουμε ότι κάναμε κάτι αξιόλογο. Αν έχεις και εσύ τώρα κάποια τατουατζίδικη ερώτηση, γράψτε μου εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι, ίσως την απαντήσουμε σε μια καινούρια τριλεπτή τρίτη. Αυτά για σήμερα, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα καινούριο ολόφρεσκο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.